θέλω λίγο να επιστρέψουμε στα δικά μας και θέλω λίγο να κλείσουμε το τέταρτο μέρος με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρεθύμνου Δότες Ζωής. Εκεί θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Κουλεντάκη. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά και για την υπομονή. Ήταν να βγούμε στο δεύτερο μέρος, τα λέμε στο τέταρτο. Αξιέπαινη προσπάθεια το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, αύριο 10 με 1 το μεσημέρι, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Βλέπουμε και τη σχετική αφίσα σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε εθελοντές, που χρειαζόμαστε κινητοποίηση, που χρειαζόμαστε την υιοθέτηση μιας σωστής νοοτροπίας. Πάμε στον κύριο Κουλεντάκη. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς τους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Πάμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα κινητοποίησης, αλληλεγγύης, συμμετοχής σε δράσεις όπως η αυριανή. Καταρχήν, χαλάλη η καθυστέρηση. Η ελευθερία ιδρύματος για δασκάλα είναι μέλος του συλλόγου μας. Χάρηκα πολύ που την είδα και συγχαρητήρια για τη δράση της. Συγχαρητήρια και σε εσάς που δίνετε βήμα στους εθελοντές αιμοδότες. Λοιπόν, το Σάββατο, αύριο, 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, είναι στην Καλλιθέα, για όσους ξέρουν το Ρέθυμνο, Βάρναλη 21, πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, με το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων και την Δότη Ζωής. Παράλληλα, με την εθελοντική αιμοδοσία, θα πραγματοποιούμε και ενημερώσεις και εγγραφές για το μυαλό των οστών. Σημαντικό είναι να πούμε ότι έχουμε μία χορηγία ενός εξωτερικού απεινιδωτή από ένα συμπολίτη μας, το οποίο θα μείνει στο 14ο σχολείο. Εκεί με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιούνται ενημέρωση όσο αφορά τη χρήση του για όσους ενδιαφέρονται, για τους εκπαιδευτικούς. Είναι μία πρωτοβουλία η οποία μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί στις επόμενες δράσεις μας θα είναι, έχουμε σκοπό να τοποθετήσουμε εξωτερικούς απεινιδωτές σε διάφορα μέρη του τόπου μας, του νομού μας, και θα δώσουμε μεγάλη βάση στα σχολεία. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο αύριο να έρθει, να ενημερωθεί για την εθελοντική αιμοδοσία, να αιμοδοτήσει, να ενημερωθεί για τον μυαλό των οστών, να γίνει υποψήφιος δότης και να έρθει να μάθει για τον εξωτερικό απεινιδωτή. Ένα τόσο σημαντικό εργαλείο που πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας. Είστε αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια στο κομμάτι, αυτό που είπα και στην αρχή στον πρόλογό μου, στο να αποκτήσουμε μία σωστή νοοτροπία, μία σωστή κουλτούρα που υπάρχει στο εξωτερικό, κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, κάπως αργά και κάπως αργοπορημένα, ωστόσο είστε εσείς να μας θυμίζετε μέσα από εβδομαδιαίες, μηνιαίες δράσεις αυτή τη σωστή προσέγγιση που πρέπει να έχουμε. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος. Απλά έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Πρέπει να επενδύσουμε στις επόμενες γενιές. Η δική μας γενιά πάει καλά, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τα παιδιά μας εκεί έχουμε επενδύσει και επενδύουμε. Ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια να έχουμε πετύχει το στόχο μας, να έχουμε μια εθελοντική αιμοδοτική συνείδηση και όχι να τρέχουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μόνο. Ακριβώς, και η δυναμική βέβαια των εθελοντών στο Ρέθυμνο, σωστά κύριε Κουλεντάκη, είναι συγκινητική. Βέβαια, είναι και αυτό μας δίνει δύναμη. Αλλά όπως σας το είπα, θέλουμε δουλίτσα, θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Κοιτάμε όμως την Κρήτη μας, κοιτάμε την Ελλάδα μας, δεν κοιτάμε μόνο το Ρέθυμνο. Έχουμε άριστη συνεργασία με όλους τους συλλόγους, με την Ομοσπονδία μας. Δεν εφησυχαζόμαστε. Μπορεί να έχουμε πετύχει μια μερική επάρκεια αναδιαστήματα για το Ρέθυμνο, αλλά κοιτάμε την Κρήτη μας, κοιτάμε την Ελλάδα μας και δεν φυσικαζόμαστε, προχωράμε. Προχωράμε, έχουμε δουλειά. Πάμε να στείλουμε ένα μήνυμα, να υπενθυμίσουμε λίγο τις ώρες στο σημείο που πρέπει να βρεθούμε. Ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα, τι χρειάζεται αύριο, τι πρέπει να κρατάμε. Αν πρέπει να κρατάμε κάποιο έγγραφο, κάτι, βιβλιάριο, κάτι. Κοιτάξτε, με το ΆΜΚΑ μας μπορούμε να αιμοδοτήσουμε. Η τελευταία φορά που έχουμε αιμοδοτήσει να είναι για τους άντρες τουλάχιστον 3 μήνες και για τις γυναίκες 4 και πάνω. Να έχουμε φάει ένα καλό πρωινό, να μην έχουμε πιει απόψε και να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας και μόνο τον γιατρό μας. Γιατρός θα υπάρχει στην αιμοδοσία, νοσοκομιακό γιατρός, οπότε ό,τι απορία έχει εκεί. Τα βασικά είναι αυτά.
και να έχουμε καλή διάθεση να προσφέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Κουλεντάκη, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το βήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.